Ο κύριος Πιταράς από τον Αλφα και μετά ο κύριος Ζούλας από την Καθημερινή. Κύριε Πρόεδρε, επειδή αναφέρεστε συνέχεια στη φοροδιαφυγή και νωρίτερα άκουσα και τον κύριο Αντιπρόεδρο να μιλάει για την ανυπαρξία φορολογικής διοίκησης. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πέρυσι, θυμάμαι, ο κύριος Πάγκαλος με εντολή σας είχε αναχωρήσει μάλιστα εν μέσω Υπουργικού Συμβουλίου για την Ελβετία. Και όταν γύρισε, είχε στα χέρια του ένα DVD με στοιχεία Ελλήνων καταθετών και μια διακρατική συμφωνία για τον εντοπισμό Ελλήνων φοροφυγάδων. Τώρα, ένα χρόνο μετά, μπορείτε να μας πείτε τι έχει γίνει αυτή η υπόθεση? Έχετε κάνει διασταυρώσεις, δικαιολογούνται αυτές οι καταθέσεις, έχουν πληρώσει αυτοί φόρο εδώ στην Ελλάδα? Και το ρωτάω αυτό γιατί σήμερα, πολύ εύλογα ο κόσμος, ακούγοντας και τις σημερινές τις ανακοινώσεις, θα πει: μα καλά, πάλι από εμάς ζητάνε λεφτά. Ναι, πρώτα απ' όλα, στο δεύτερο σκέλος που αναφερθήκατε, υπονοήσατε, πρώτα απ' όλα θα σας είπε ο Υπουργός ότι, ο Αντιπρόεδρος, ότι κλιμακωτές θα είναι, κλιμακωτή είναι αυτό το τέλος, με μία απόλυτη προσπάθεια κοινωνικής δικαιοσύνης. Τα βάρη πράγματι να πάνε εκεί που μπορούν να το αντέξουν ή ακόμα και εκεί που ξέρουμε ότι με διάφορους τρόπους φοροδιαφεύγουν. Διότι αν δεν φοροδιέφευγαν, δεν θα είχαμε το πρόβλημα. Είναι, αν θέλετε, ένα τεκμήριο αυτό το οποίο έχουμε με το ακίνητο για το ποια είναι η οικονομική κατάσταση κάποιων ανθρώπων που αλλιώς δηλώνουν και αλλιώς πράγματι κερδίζουν. Άρα αυτό είναι το πρώτο. Τώρα, σε σχέση με τον έλεγχο, ήδη έχουν ψηφιστεί και με εισήγηση και του προηγούμενου Υπουργού Οικονομικών και με τον επί του κυρίου Βενιζέλου, με εισήγηση στην Βουλή, σημαντικές ρυθμίσεις πια για διαφάνεια. Για το άνοιγμα λογαριασμών, για τον έλεγχο λογαριασμών, για την κίνηση λογαριασμών, κάτι που δεν υπήρχε πριν. Είναι πρώτη φορά που γίνεται στη χώρα μας. Δεύτερον, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν έρθει ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Και άρα ο έλεγχος αυτός γίνεται και υπάρχουν συνέπειες. Δεν έχω μπροστά μου τα στοιχεία. Δεν είναι παράνομο το να βγάλεις χρήματα, παράνομο είναι να μην έχεις δηλώσει χρήματα. Όμως έχουμε και το εξής. Εγώ έχω προσωπικά μιλήσει και πρόσφατα πάλι και στο Παρίσι που ήταν η Πρωθυπουργός της Ελβετίας. Ήδη έχει υπάρξει συμφωνία με την Γερμανία και νομίζω μετά αμέσως με την Βρετανία, όπου καταθέσεις αλλοδαπών στην Ελβετία θα φορολογούνται. Μπορεί να μην αποκαλύπτονται τα ονόματα, αυτή είναι μια συμφωνία, αλλά θα φορολογούνται και θα δίνονται τα χρήματα αυτά στη χώρα προέλευσης. Άρα λοιπόν πάμε προς αυτή τη συμφωνία ως μια βασική αρχική συμφωνία, πράγματι χρήματα τα οποία θα έπρεπε να φορολογούνται και θα έπρεπε να είναι στον κορβανά αυτής της χώρας και για τον ελληνικό λαό θα έρθουν στο ελληνικό κράτος. Είναι μία από τις πολλές ενέργειες ακριβώς για να αποκαταστήσουμε το αίσθημα δικαιοσύνης που δικαίως ζητά ο ελληνικός λαός.